Αλλά και καλησπέρα, σήμερα είναι Σάββατο 27 Αυγούστου και από ό,τι βλέπετε βρίσκομαι στο Παρίσι. Θα δω λίγο να δω τον πύργο του Άιφελ, να δω τη φάση, την πόλη του φωτός, δεν το αξίζει βρε παιδί μου. Όχι, ψέματα είναι. Σήμερα έχει γυρίσματα, θα πάω να βρω το φίλο μου τον Γιώργη, τον Arctic Cape, να πάμε να οργώσουμε τις παραλίες, να τραβήξουμε βίντεο, να έχω υλικό, να το μοντάρω, έτσι ώστε να φτιάξω βιντεάρες και να γουστάρετε, να γουστάρουμε, να γουστάρουνε όλοι. Και επίσης προβλέπετε ένα καυτό σουκού, γιατί και αύριο έχει γυρίσματα. Οπότε είπα να ξεκινήσω ένα ωραίοτατο vlog για το πώς γυρίζονται τα πράγματα, τις δυσκολίες, τα ωραία, τις συνεργασίες που θα έρθουν και όλα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Σας στην παραλία εδώ πέρα ήρθαμε να δοκιμάσουμε τις χειρότερες ατάκες. Μήπως βγει το βίντεο επιτέλους σε παραλία που όλοι ζητάτε και έχω ζητήσει πριν από εσάς. Θα δούμε κατά πόσο είναι διαλλακτικός ο κόσμος ή όχι. Έχει υπέροχο καιρό στους 32 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Ήρθαμε τώρα σε μια παραλία όπου ουσιαστικά είναι δύο παραλίες για να τραβήξουμε. Η πρώτη θα σας δείξω εκεί, δεν με εμπνέει. Πήγαμε και στην άλλη που είναι στο βάθος και τραβήξαμε κάποια πράγματα. Ανέβηκα εδώ πέρα στο ματζαφλάρι του Ναυαγοσώστη και θα κοιτάξω για να σώσω οποιονδήποτε κινδυνεύει. Κινδυνεύει μήπως η κυρία εδώ πέρα να φάει τους υπόλοιπους στην παραλία. Μήπως κινδυνεύει να χάσει τη σαγιονάρα στο δίκαλο η κυρία εδώ πέρα. Ο Vibrator βρίσκεται εδώ πέρα για να του σώσει. Το βλέπετε αυτό το φιλέ και το γήπεδο του beach volley που έχει εδώ. Ένα τέτοιο λίγο μεγαλύτερο έχω στο σπίτι μου για να παίζω με τις κοπέλες. Φύγαμε από τον πρώτο, δεύτερο μάλλον προορισμό. Πήγαμε Καβούρι, Λεμό, ήρθαμε στην Γαλάζια Ακτή. Στη Γαλάζια Ακτή και τώρα κατευθυνόμαστε προς τα κάτω. Προς Μαύρο Λιθάρι, Άσπρη Πέτρα, Ξέξασπρη και από την Λέξη Ξασπρότερη. Πάντα με ειδονή. My heart is jamming, jamming bitches. Πέρα από το αστείο και κωμικό χαρακτήρα αυτού του καναλιού, ο Vibrator και η κάμερά του έχει κοινωνικό χαρακτήρα και θέλει να περάσει κοινωνικά μηνύματα. Πέρα από ένα τοπικό τσουνάμι που είδαμε εδώ πέρα πριν λίγο, έχουμε τα πρώτα θύματα. Έχει ξεβράσει κάποια πτώματα η θάλασσα. Ελπίσουμε να πάμε να τα βρούμε ζωντανά. Hey! Πώς τα λένε? Αλή. Αλή? Πώς πάνε οι δουλειές, ρε Αλή? Δεύτερη στάση στο Heaven Beach Bar. Έχουμε έρθει εδώ πέρα λίγο πριν την ανάπτυξη. Έχει μια παραλία. Πήγαμε να κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά είναι λίγο δυσίωνος ο κόσμος. Δυσίωνο το μέρος έτσι ώστε να βγουν πλάνα. Πάρα πολύ δυνατή μουσική. Οπότε άκυρο και σε αυτό το μέρος. Για να καταλάβουν μερικοί πόσο δύσκολο είναι να βγάζεις βίντεο και πόσο μάλλον όταν είσαι έξω που έχεις να παίξεις με εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι κόσμος, συμπεριφορά κόσμου, μουσική, θόρυβη και άλλοι τέτοιοι παράγοντες. Η προσπάθεια συνεχίζει. Τώρα θα δούμε κατά πόσο ανταποκρίνονται οι Έλληνες στο το stop. Πάμε να κάνουμε το stop για καλά πλάνα. Σου παίζει κανένας φώτα? Δεν παίζει κανείς φώτα. Παίζουν με τα νεύρα μου! Ότο στόπ για καλά πλάνα, πού έχουμε? Πρέπει να γίνω έξαλλος δηλαδή, τι συμβαίνει? Πάμε στη μέση του δρόμου. Ψάχνουμε σε παραλίες, δεν βρίσκουμε τίποτα. Έχουμε γυρίσει. Χορηγό βενζινάδικο θα πάρουμε. Στην Πελοπόννησο και στην Αλεξανδρούπολη θα φτάσουμε για να βρούμε. Μου στέλνει άλλο, έλα Θάσο. Κυρία μου στην Αττική είμαι, τι Θάσο να έρθω? Μπορείς να έρθω και Μπαχάμες? Εξαλώς. Σταμάτα τώρα να με ανεβάζεις. Δεν ανεβαίνω έτσι. Εδώ! Θα μοιράσω αγάπη. Θα μοιράσω αγάπη. Αγάπη! Hey! Εγκάβ. Όχι, όχι. Έμαθα ότι τρελάθηκα. Όχι, όχι. Είμαι καλά, είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει. Ο ήλιος. Ο ήλιος φταίει. Έχω ανεμία. Ναι. Να γίνεται. Εσύ δεν βλέπεις τώρα. Θα με έπαιρνες. Ναι. Όχι σεξουαλικά, θα με έπαιρνες για το stop. Ναι. Τι έχω, ωραία, πάρε ένα μάξι και έλα να με πάρεις. Δεν σταματάνε, ρε, πού να σταματήσουνε. Ζητάω πολλά. Ζητάω πολλά. Ο Γιωργάκης, ο Δημητράκης και ο XD Rom Pop θα μου πούνε βιντεάκι Vibrator, δεν ανεβάζεις. Και έχω κάνει εδώ πέρα, τι να κάνω. Τι να κάνω, έχω βγει από τα ρούχα μου. Σιγά σιγά θα κάνω το στριπτής μου. Δεν ξέρω, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε για την εκπαίδευση Pokémon. Για την ειδονή, να κυνηγήσει. Έλα. High five. Πάμε ρε τρελά, πάμε. Αλλιώ καλησπέρα, τώρα ήρθα στο Μαύρο Λιθάρι για να γυρίσουμε τίποτα. Ελπίζουμε να έχουμε καλή τύχη. Έχει και ένα γεφύρι εδώ πέρα, δεν ξέρω τη φάση. Έτσι είναι εδώ πέρα. Αλλά έχει δυνατή μουσική και δεν ξέρω αν αυτό θα ευνοήσει. Τέλο πάντων. Πολύ εύκολα τα γυρίσματα, ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Βέβαια, τώρα έχει βγάλει 25 βίντεο στην παραλία. Σε παρακαλώ.
Κοιτάξτε εδώ. Κάνω βίντεο για το κάπνισμα. Κάνω βίντεο για το κάπνισμα. Προσπαθώ να επηρεάσω. Και έχω τον άλλον να μου στρίβει τσιγάρο. Γίνεται δουλειά έτσι. Θα το κόψεις. Για σένα δεν είναι. Για μένα δεν είναι. Θα το κόψεις. Και για ποιο στρίβω. Θα το κόψεις, αγόρι μου. Τώρα το κόβω. Θα είναι το τελευταίο σου. Πέχρι να είναι το τελευταίο σου. Είναι το τελευταίο μου τελευταίο καπνό. Να το πετάω. Το πετάω. Μπράβο. Άλλον έναν φίλο που σώσαμε. Πάμε και τους υπόλοιπους. Άλλο καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραία, πώς σε λένε, μαν. Νίκο. Νίκο, ωραίο όνομα έχεις, ξέρεις. Ναι. Και ωραίο μαλλί. Πόσα μπάνια έχεις κάνει. Δεν θυμάμαι. Πόσα παγωτά έχεις φάει. Επίσημα. Τι κάνετε, εσείς ο πατέρας του. Καλά είστε. Καλά εσείς. Καλά. Εσείς βλέπετε τα βίντεο. Τα βλέπω. Α, βλέπετε τα βίντεο, πώς λέγεστε. Παρασκευάς. Γεια σου, Παρασκευά. Βαϊβρέιτορα. Τι λέει, σου αρέσουνε. Εγκρίνεις για το μικρό. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι κυνηγός ο μικρός, τον κόβω αλάνι πάντως. Πολύ αλλά είναι από μικρός, από 6 μηνών. Από 6 μηνών, από 6 μηνών εδώ πέρα ο Νίκος έριξε την νοσηλεύτρια που τον ξεγέννησε, παιδιά. Τόσο αλάνι είναι. Μια μεγάλη παραλία, πολλά άτομα, αλλά πολλή μουσική. Έχουμε τραβήξει διάφορες λήψεις, αλλά δεν ξέρω πού στιγμά θα βγει. Πάντα αυτό το ερώτημα, θα βγουνε, θα κουμπώσουν, δεν θα κουμπώσουνε. Έχει άλλες παραλίες. Πάντως ωραίο το μέρος. Παρότι είχα φύγει από το mood των διακοπών και γύρισα, είναι ωραία η φάση εδώ πέρα στην παραλία, αλλά είναι δύσκολο το mood. Εδώ πέρα το καυτό αγόρι της κάμερας έχει αράξει και το παίζει μονδέλο. Γιώργη! Hey! Ιδονήσου στη θάλασσα ρε φίλε. Ιδονήσου στη θάλασσα. Στη θάλασσα, όπου έχει φάλαινες. Καταρχάς αυτό το κομμάτι είναι υπέροχο. Λέγεται More and More. More and more. Λοιπόν, πήγαμε στο Μαύρο Λιθάρι, γύρισαμε 2-3 λήψεις, ίσως βγήκαν καλές και ξαναεπιστρέφουμε στη γαλάζια ακτή. Μπας και τραβήξουμε ξανά τίποτα, μήπως έχει γίνει λίγο refresh στον κόσμο. Και είδομε, με την ελπίδα μόνο. Ιδονή. Λίγο ροδάκινο, πορτοκάλι, βερί, κοκομήλο, orange, apricot, apple και λίγο νερό. Από μια κυρία, η οποία ήταν μεγάλη, αλλά είχε ματάρες. Και της λέω τι ωραία μάτια που έχετε. Και μου λέει ευχαριστώ πολύ. Και ήταν και μια άλλη κυρία η οποία ήταν κουμπαρομπεμπέκα. Είχε το μαλλί έτοιμο για βάφτιση. Σε αυτή δεν είπα τίποτα, ήταν πιο πίσω, στην υγειά μου. Άλλο ωραίο κομμάτι. Siempre. Άνα Φιζού. Ξανάρθαμε στην παραλία του Λαγωνισίου, στην γαλάζια ακτή, με την ελπίδα ότι πάλι κάτι θα ξαναγυρίσουμε. Πολλοίς κόσμος εδώ πέρα. Που αράζει, αλλά και δυνατή μουσική. Όπως είπαμε, δυσκολεύει τη φάση. Πριν λίγο εδώ πέρα ήταν ένας ωραίος ναυαγωσός της. Τώρα δεν βρίσκεται κανείς. Πάντα αυτός ο τύπος στα πλάνα μου, ρε φίλε. Φύγε από τη μέση. Και πήγε. Να πάμε να μιλήσουμε σε αυτή την κοπέλα που δεν μας έχει δει. Ας πάμε να καλωδιωθούμε. Θα μου δώσεις τώρα και στο καλό στόχο την αστυνομία. Θα μου δώσεις τα στοιχεία σου να μπορώ να σε βρω αν χρειαστεί. Γιατί να υπάρχει χαζός κόσμος, πείτε μου, γιατί να μας βουλώνουν τα τσάκρα κάθε φορά που γυρίζουμε βίντεο. Πάω τώρα, μιλάω σε μια κοπέλα, της λέω μια τάκα για πλάκα όπως ήταν όλο το κόνσεπτ του βίντεο. Και μετά τρώει φλασιά και μου λέει: Πού είσαι, πού θα σε βρω. Της λέω: YouTube, πάντα Vibrator θα με βρεις. Της λέω: Τη μονιμία μου λέει: Όχι, μου λέει: Σβήσε το βίντεο. Της λέω: Δεν μπορούμε να τραβήξουμε το βίντεο. Τραβάμε μια ώρα και είναι one tape. Δεν μπορείς να το δεις. Μου λέει: Θέλω να δω αν φαίνεται πρόσωπο. Σου λέω: Αν δεν θες, δεν θα ανέβει. Μου λέει: Δεν με ρώτησε, μου το πες μετά. Της λέω: Sorry που δεν σου είπα. Ακολουθεί πλάκα. Παίξω ξέχνιαστη. Και μου λέει: Θέλω να μου πεις το ονοματεπώνυμό σου. Της λέω: Ποιος ο λόγος να σου πω το ονοματεπώνυμό μου, της λέω. Πάτα Vibrator στο Google και θα το βγάλει και στο YouTube. Δεν είμαστε τη χάρπαστη, δεν είμαστε 15χρονοι που κάνουμε μαλακίες. Όχι, μου λέει: Θέλω την ταυτότητά σου, μου λέει. Μην καλέσεις την αστυνομία. Της λέω: Καλέσαι την, αλλά δεν έχει νόημα, της λέω. Πάτα στο YouTube βρίσκουμε, αλλά σου λέω: Δεν θα ανέβει. Όχι, μου λέει: Δεν θέλω να ανέβει. Της λέω: Δεν θα ανέβει, τελείωσε, δεκτό, γιατί το κουράζουμε. Δεν το κουράζουμε, μου λέει, αλλά δεν θέλω να ανέβει. Της λέω: Δε θα ανέβει. Για ποιο λόγο λέω να χαλάμε τις καρδιές μας τώρα. Δεν σε πιστεύω. Τι λέω, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Μήπως είναι ο δικαστικός κριτήρας. Περίεργος κόσμος. Περίεργος κόσμος. Είναι όλοι αυτοί που λένε: Κανέβα σε ένα βίντεο να γελάσουμε. Και όταν το θα κάνεις, γιατί δεν μου το έλεγες. Γιατί δεν μου το έλεγες πριν, λέει. Ωραία τα γυρίσματα, μου είχαν λείψει. Yeah. Σήμερα φάγαμε τα περισσότερα άκυρα που έχουμε φάει ποτέ σε φάρσες. Και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι τόσες πολλές που δεν θέλουν. Πάω τώρα και μου λέει άλλη: Δεν είναι ωραίο να βιντεοσκοπείτε, μου λέει, χωρίς τη θέλησή σας. Τη λέω: Δεν θα είναι ωραία φάρσα, τη λέω αν σου το πω πριν. Αλλά και αυτό το λέω μετά και δεν φεύγω για να πάρω την άδειά σου ή όχι. Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι έχουν θέμα και τρώνε τα περισσότερα άκυρα. Δηλαδή έχουν κόμπλεξ για το σώμα του για τον ΑΒ λόγο και δεν θέλουν να φανούν στην κάμερα με μαγιό. Τι να πω. Παιδιά, συμπληρωθείτε με το σώμα σας, το κορμί σας και μην έχετε τέτοια θέματα.
Αλλιώς στο κόμπλεξ βγαίνει σε όλα τα πράγματα. Τι να πω. Ένα πάρα πολύ ωραίο γύρισμα σήμερα. Καταπληκτικό. Με τα περισσότερα άκυρα του κόσμου. Τι να κάνουμε. Feel the vibes. Τέλος πάντων, ας ξεβουλώσουμε τα τσάκρα μας. Τώρα έχουν έρθει και κάτι φίλοι μας εδώ πέρα για μπάνιο. Οπότε θα πάμε να αλλάξουμε και εμείς να φορέσουμε μαγιουδέτο και να πάμε να βουτήξουμε. Αλλά με έχει συγκλονίσει, παιδιά, αυτό που γίνεται με τον κόσμο. Με έχει συγκλονίσει. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, καλές βουτιές. See you later. Ωραία, να δείξουμε πώς παίζει η σκέτα. Ναι, αλλά ξέρετε ότι είμαστε εθνικοί. Βουλούς! Και μετά από γυρίσματα, μπάνιο, ρακέτες, βόλεϊ, ήρθε ο δρόμος για την επιστροφή πια. Κοίτα τα χρώματα, τι ωραία. Μόλις γύρισα σπίτι από την παραλία, ήταν ωραία και έγινε και το γύρισμα και τα πρόπτα, αλλά κάναμε και το μπανάκι μας, αράξαμε κιόλας, ήταν πολύ κομπλέ. Τώρα μόλις συνέδεσα την κάμερα και περνάω τα αρχεία στον υπολογιστή. Δεν θα προλάβω καν να τα τσεκάρω τώρα, απλά τα περνάω για να σωθούνε. Σε λίγο περιμένω κάτι φίλους μου να έρθουν εδώ πέρα να αράξουμε. Και αύριο έχω γύρισμα με έναν YouTuber. Ποιος θα είναι αυτός? Ποια θα είναι, ε? Ελπίζω αύριο το βράδυ να κάτσουν και να τσεκάρω τα αρχεία και να τα μοντάρω. Και να βγει βιντεόνι όπου θα ανέβει την επόμενη εβδομάδα. Αλλά όταν εσύ τα βλέπεις αυτό το vlog, θα έχεις δει ήδη, ελπίζω, το βίντεο. Οπότε κομπλέ. Πάω να κάνω μπάνιο λοιπόν, στην μπανιέρα μου. Σήμερα είναι Κυριακή, 28 Αυγούστου και προβλέπει όλη τη μέρα γυρίσματα. Collab με έναν YouTuber ή μία YouTuber. Θα δείξουμε, οπότε ώρα να την κάνω για να πάμε να κάνουμε τα γυρίσματα. Δύο βίντεο σήμερα. Αλλό! Είμαστε εδώ με Ζωέ Πρέ TV και το φίλο της Γρηγόρη και είδαμε να τραβήξουμε δύο βίντεο. Ζωέ Πρέ, τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι είμαι βαθύτατα συγκινημένη που θα προωθήσω επιτέλους αυτό το μικρό κανάλι του Vibrator. Θα με κάνεις και κανένα share? Θα σε κάνω share, θα ανεβάσω φωτογραφία σου με μπλουζάκι μου, θα κάνω τα πάντα για να... Λοιπόν, θα γυρίσουμε εδώ πέρα δύο βίντεο, είναι για τη φιλενάδα Ζωέ Πρέ TV, η οποία μπορώ να πω δημοσίως ότι είναι μία από τις αγαπημένες μου YouTuber και από τις καλύτερες καινούργιες YouTuber και καλύτερους, γιατί τρώει και άντρες. Δεν του κάθομαι, παιδιά, στορκίζομαι. Πήγαινε κάτι στους άλλους, παιδιά, αυτούς που λένε ότι σας αγαπάνε και αγαπάνε το κοινό τους και ότι ευχαριστούν και ό,τι τους έχετε ανεβάσει, τους έχετε ανεβάσει εσείς. Αυτά τα άτομα πρέπει να αξίζουν την αναγνώριση και την απήχησή σας. Ενημερώνω το κοινό του Vibrator, εσάς τους 2-3 που τον βλέπετε, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα σταματήσει να κάνει βίντεο, γιατί μου αποκάλυψε ότι θέλει να πάει σε ιερατική σχολή. Δεν ξέρω γιατί, ίσως γι' αυτό και να έχει αφήσει τα πολλά τα νούσια. Θα το αποκαλύψουμε σε λίγο όμως. Vibrator, ήρθαμε να ειδονιστούμε. Πώς σε λένε? Γρηγόρη. Γρηγόρη λένε και τον άλλον εκεί πίσω. Εσένα? Κώστα. Κώστας από τον Γρηγόρη. Τι λέει? Από τον Γρηγόρη. Τι λέει? Τι έχετε να πείτε εδώ, δηλώσει. Εδώ ήρθαμε να ειδονιστούμε λίγο με το Vibrator. Ναι. Μαρίνα Φλίσβου. Να πιάσουμε κανένα ποκεμάκι. Α, το είδες το βίντεο με τα ποκεμάκια που έχω φτιάξει? Όλα τα βίντεο τα διαγόρι μου. Ποιο ήταν το τελευταίο? Το τελευταίο. Εντάξει, δεν σου ήταν και τα vlog που κάνεις και στο Instagram. Τώρα είσαι μέσα στο... Α, ακολουθείς και στο Instagram. Τα πάντα ακολουθώ και το privé. Με δουλεύεις? Το έχω κλείσει το privé. Το κλείσες, αλλά το ακολουθώ. Το παρακολουθείς. Με παρακολουθείς και στο σπίτι μου απ' έξω, εγώ, έτσι. Όχι, στο σπίτι σου δεν έχω έρθει ποτέ. Πόσο χρόνο είστε, παιδιά? 21. Εσύ? Κυρίω. Τα έχετε καιρό? Πολύ καιρό. 5-6 μήνες. Δεν το λες πολύ καιρό, 5-6 μήνες. Και με το που λέει 5-6 μήνες, τη πιάνει και την πλατούλα από πίσω. Έλα, δεν, όχι, έλα, όχι on camera. Αυτά. Έχετε να πείτε κάτι, παιδιά, στα παιδιά μας κοιτούν αυτή τη στιγμή. Και λένε... Να ειδονιστούνε. Α, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Και εσύ. Ειδονή και Pokemon Go στη Μαρίνα Φλίσβου. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω, συγγνώμη λίγο, ότι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτές Pokemon, αλλά οι σωστοί κυκλοφορούν με power bank. Προφανώς, αγόρι μου. Τι, άμα δεν είσαι powerbank, πού πας? Ένας προσωπικός δονητής για να πιάνεις Pokemon, εντάξει. Εντάξει. Μάλιστα. Προφανώς. Είμαστε εδώ, έχουμε στήσει κάμερα, είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε τη σκηνή. Και είναι ο Σιρίλο με τη Μαρία Χουακίνα και έχουν ένα. Και έχουν ένα μάξι και κάνουν βόλτες και ακούγεται αυτός ωραίος ήχος που γαργαλάει απαλά το μικρόφωνο και δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Όταν τελειώσει η μπαταρία του Σιρίλου, θα γυρίσουμε κι εμείς. Πού θα πάει? Τώρα γυρίζουμε μια σκηνή που ζωή πρέπει τρέχει να μου αποφύγει. Και θα τρέξει και ο στόχος είναι να πέσει. Δεν έπεσε όμως. Πέσε, μωρή!
Γιατί δεν έρχονται κασκαντέρ, γιατί δεν έρχονται κασκαντέρ σε αυτό το productions, γιατί. Εσύ μωρή τρελέκο. Καλά, έχει φτάσει μοσχάτο, η άλλη και δεν έχει πέσει. Εδώ ο κόσμος κάνει ανέμελο στα μπάνια του και εμείς ψάχνουμε το σημείο για να κάνουμε μια σκηνή. Προχωρήστε παιδιά, προχωρήστε λίγο. Καθυστερείτε τα γυρίσματα, σας παρακαλώ, ελάτε. Είμαστε από την κάμερα του Vibrator Productions, θα θέλετε να κάνετε καμία δήλωση? Δηλαδή? Να δηλώσετε κάτι? Ε9 σας ας πούμε. Εγώ δεν κατάλαβα τι θέλετε, να σας κάνω φωτογραφία. Όχι, όχι, θέλετε να πείτε τίποτα, είναι βίντεο. Τι να πω, καλό καλοκαίρι. Καλά μπάνια. Καλό καλοκαίρι. 31 Αυγούστου πόσο έχω. Είμαστε εδώ με την... Αντριάννα. Νατάσα. Τι κάνετε κορίτσια εδώ πέρα? Βόλτες. Τι θες να μάθεις από εμάς? Θέλω να μάθω από σένα τον αριθμό σου. Έτσι αντιδρονώνει. Τι, έχεις καταπιεί κάποιο χαμστεράκι, τι συμβαίνει? Βγάλ' το διάολο από μέσα σου. Όχι, έτσι γελάω. Το νούμερο του σκηνής σου μπορείς να μου το δώσεις. Ένα νούμερο, οποιοδήποτε και να είναι αυτό. Μπορώ. Θες με ένα φιλί να το θυμάμαι. Αχ, τι ρομαντικό. Εδώ θέλω με φόντο τη θάλασσα. Τράβα μας λίγο. Αντριάννα, δώσ' μου ένα φιλί. Έχουμε σχέση αυτή τη στιγμή, το είσαι καταλάβει? Ναι, το φοβόμουν. Επαμεινώντας. Okay. Τι κάνετε, λέω? Είμαστε από το YouTube. Εγώ είμαι από το άνω YouTube. Τα παιδιά είναι εδώ πέρα, είναι από το Yahoo. Άντε μωρέ, από εκεί πέρα. Ναι, θέλετε να πείτε κάτι που σας εκφράζει αυτή τη στιγμή? Όχι, γιατί είμαι όλα καλά και γιόλογε. Και ενώ γυρίζαμε το βίντεο, παιδιά, και ψάχναμε μία κοπέλα, βρεθήκαμε εδώ με την... Γεωργία. Με τη Γεωργία, η οποία τη λέμε: Γεωργία, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Μου λένε ξεκόλα, μου λέει: έχω κοπέλα. Τη λέω: ήρθε στο κατάλληλο κόνσεπτ και θα κάνει την κοπέλα τη ζωή πρέ. Αυτό θα κάνω. Πώς νιώθεις? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νιώθω τέλεια. Να πάρα είστε όλοι καλά, τόσο cool, παιδιά, όσο τη Γεωργία και τη Δήμητρα που δεν φαίνεται, αλλά δεν είναι τόσο είναι cool. Κρυμμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Και εγώ ευχαριστώ. Και με το μήνυμα που γράφει εδώ πέρα: eat more. Branch more. Όχι, eat more. Eat well, eat well, branch more. Καλά, δεν το έκανα για να διαβάσετε. Παρακαλώ. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το πρώτο βίντεο με τη Zoe Pre, το πρώτο, πάμε να τραβήξουμε τώρα το δεύτερο, το οποίο θα είναι σε εσωτερικό χώρο, στο στούντιό μου. Στο στούντιο 69. Όχι, στο στούντιο 1260. Ναι. Και 20. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί γνωρίσαμε δύο κορίτσια, την Γεωργία, Παύλα Μαριτίνα και τη Δήμητρα, οι οποίες ήταν πάρα πολύ θετικές και ενώ δεν μας γνώριζαν τα κορίτσια, αμέσως να γδυθούν, να μας χαϊδέψουν, να συμμετάσχουν στο βίντεο. Να κάνουμε... ακομπλεξάριστες ωραίες. Είδατε τι τίμια παιδιά υπάρχουνε. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Μωρή Ζωέ. Ναι, μωρή. Και εσύ, να είσαι καλά. Πού σε έχω? Αγάπη εδώ πέρα, μοιράζω τα παιδιά. Να είναι καλά, φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Αυτά, πάμε περπατώντας. Κοίτα τι ωραία ο ήλιος μου γνέφει το αυτή. Ήρθαμε στην ερωτική μου φωλίτσα, φόρεσα τον μπλε μου τη Σερτόνι. Αλό και καλησπέρα. Και θα γυρίσουμε δεύτερο βίντεο για το κανάλι της Zoe Pre. Εν τω μεταξύ πίσω αχνοφαίνει το Τσάχ, μας κοιτάει λίγο περίεργα. Γεια σου Τσάχ. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Η φάση είναι μουσική, η φάση είναι χορός, η φάση είναι ειδονή. Up radio, turn the volume up. Κάνουμε χαμό! Ναι! Κάνουμε χαμό! Ναι! Γουστάρουμε ειδονή! Ναι! Πάμε όλοι μαζί! Εγώ θα λέω Zoe και εσείς θα λέτε Vibrator, Zoe! Vibrator! Zoe! Vibrator! Τσαχ! Vibrator! Ναι! Πάμε νέο βίντεο, bitch! Από ό,τι έχετε καταλάβει, τα κομμενάκια πέφτουν στα πατώματα για πάρτι μου. Άλλη μια απόδειξη. Κοπέλα μου, είπαμε μεντάκι θα κάνουμε. Ηρέμησε λίγο, γιατί πέφτει στα πατώματα? Έλα τώρα! Γιατί δεν γίνεται να πας στο σπίτι του Vibrator και να μην βγάλεις το σουτιέν? Oh, bitch! Τώρα θα κάνεις subscribe. Λοιπόν, κλείνει η κάμερα για να βγάλεις κάτι από κάτω, έλα. Καλή φάση. Βρεθήκαμε 3 η ώρα, η ώρα είναι 10 και 20 και μόλις τελείωσαν τα γυρίσματα. Θα ζήσουμε νομίζω, εγώ πεινάω πάντως. Θα φάω το Vibrator σε λίγο και είμαι και vegetarian. Και εγώ είμαι πολύ σκληροπυρηνικός για να με φας. Ελπίζω να βγουν ωραία τα βιντεάκια, να τα απολαύσετε, να γουστάρετε. Έχει πολύ μοντάζ, θα μοντάρει ένα η Δεσποινής, ένα εγώ. Και... εσύ δύο δεν θα μοντάρεις και αυτό που... αυτό ποιος το μοντάρει? Μάνα στο μοντάρι! Δεν το μοντάρω κι αυτό! Άντε φύγε λοιπόν! Subscribe στη Φιλενάδα, τα πάμε. Και στο Φιλενάδο. Τσάω. Που είστε ήδη δηλαδή. Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, χάρηκα. Γεια σας Φιλενάδες μου, σε ευχαριστούμε που βοήθησες. Να είστε καλά, άντε, καλή συνέχεια, φιλιά. Άντε να ξανακαμνήσουμε έτσι. Άντε και για ένα καφέ, άντε, bye.
Μαλάκες, δεν έφευγαν με τίποτα οι τύποι. Και γιατί βίντεο με αυτούς τους πεταμένους? Δηλαδή τι τραβάω, τι αμαρτίες πληρώνω? Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Αχ, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο γυρίσματα και full ενέργεια, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχω πάρα πολύ υλικό αυτή τη στιγμή να μοντάρω και ελπίζω να βγουν καλά τα βίντεο. Αρχικά θα αρχίσω να μοντάρω από αυτά από την παραλία, να τσεκάρω καταρχάς ότι όλα είναι καλά γιατί δεν πρόλαβα να τα δω με ήχους κτλ. Καλώς εγώ των πραγμάτων, θα βγουν κάθε Κυριακή, θα βγαίνει νέο βίντεο. Έχουν ζεσταθεί οι μηχανές, έτοιμες να προσφέρουν ειδονή. Περιμένω τη στήριξή σας και στα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν. Και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι παρότι το πρόγραμμά μου είναι τόσο φορτωμένο και μπορώ να δουλεύω, ας πούμε, και 10 ώρες, όταν έχεις ένα πράγμα που ασχολείσαι και...